Η Παγκόσμια ημέρα ελευθερία του τύπου καθιερώθηκε πριν από 26 χρόνια από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Στην Αιθιοπία, μια δημόσια διάσκεψη επικεντρώνεται στη σχέση του τύπου με τη δημοκρατία. Μιλήσαμε για τη δημοσιογραφία και τι εκλογέ στην εποχή τη παραπληροφόρηση: Πώ τα fake news υπονομεύουν τι θεμελιώδει αξίε τη δημοκρατία, διότι παραβιάζουν το δικαίωμα των πολιτών να ενημερώνονται έγκυρα και με τρόπο επαληθεύσιμο. Η τελευταία έκθεση των δημοσιογράφων Χωρί Σύνορα για την ελευθερία του τύπου δείχνει ότι η κατάσταση στην Ευρώπη επιδεινώθηκε σε συνδυασμό με την άνοδο στην εξουσία ακραίων κυβερνήσεων. Η έκθεση κατατάσσει τη Βουλγαρία στην τελευταία θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ χαμηλά επίση βρίσκεται η Ουγγαρία και η Μάλτα. Μεταξύ των χειρότερων βρίσκεται η Σλοβακία, όπου ο δημοσιογράφος Κιούζακ δολοφονήθηκε το Φεβρουάριο του 18 και η Ιταλία, όπου ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Ματέο Σαλβίνη αμφισβήτησε την προστασία του συγγραφέα Ρομπέρτο Σαβιάνο αφού τον σχολίασε αρνητικά. Οι δημοσιογράφοι χωρίς σύνορα λέμε ότι η Ευρώπη είναι λιγότερο χειρότερη, αλλά όλοι οι δείκτες στην Ευρώπη είναι σχεδόν κακοί από την άποψη της βίας. Σχεδόν μπορούμε να μιλήσουμε για ένα κυνήγι μαγισσών σε βάρος των δημοσιογράφων, τους οποίους δαιμονοποιούν, αποκαλώντας τους προδότες και εχθρούς. Το περασμένο Δεκέμβριο η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε ένα σχέδιο δράσης κατά της παραπληροφόρησης. Έχουμε επανειλημμένω τονίσει τη σημαντική δουλειά των δημοσιογράφων όσον αφορά τη συμβολή του στη δημοκρατία. Καταδικάσαμε τι δολοφονίε των δημοσιογράφων στη Μάλτα και τη Σλοβακία με τον πιο σφοδρό τρόπο. Και καλέσαμε επίση τι εθνικέ αρχέ να διερευνήσουν τι συνέβη και να παρακολουθούν τι εξελίξει. Χρειάζεται καλύτερη διεθνή συνεργασία για την προστασία των δημοσιογράφων, λένε η γη τη δημοσιογράφου Ντάφνε Καρουάνα Γκαλίθια, που δολοφονήθηκε στι 16 Οκτωβρίου του 2017 στη Μάλτα. Οι δημοσιογράφοι έχουν εργαστεί πολύ σκληρά για έρευνε, μερικέ φορέ ακόμα και για ένα χρόνο ή παραπάνω, διακρατικά και σε πολλέ διαφορετικέ γλώσσε. Αν συγκρίνει κανεί τον τρόπο με τον οποίο οι εθνικέ αστυνομικέ δυνάμεις λειτουργούν εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, φαίνεται πολύ απαρχαιωμένο, πολύ κακή ανυπαρκή ανταλλαγή πληροφοριών, ενώ οργανώσει όπω η Europol δείχνουν ότι είναι πραγματικά αναποτελεσματικέ στην καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματο. Μέσα σε αυτό το κλίμα φόβου, το έργο των δημοσιογράφων γίνεται όλο και πιο δύσκολο. Εκτό από τι λεκτικέ επιθέσει και τη σωματική βία, τα μέσα μαζική ενημέρωση φαίνεται πω δέχονται αυξανόμενε δικαστικέ οχλήσεις, σχεδόν παντού στον κόσμο. Πάνω από 250 δημοσιογράφοι παραμένουν στη φυλακή.